Από την πρώτη στιγμή που έφτασε στην Καβάλα, ο Άλεξ Χατιντάτζη εκδήλωσε ενδιαφέρον τόσο για την ΠΑΕΟ Καβάλα 1965, όσο και για επενδύσεις στην περιοχή. Έτσι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατέθεσε προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την έκταση της Αλάνας στη Νέα Ηρακλίτσα του Δήμου Παγκαίου. Ο Άλεξ Χατιντάτζη κατέθεσε τη μεγαλύτερη προσφορά, της τάξεως των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Και σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να είναι ο πλειοδότης. Ναι, από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και εμείς τις μάθαμε τώρα στις 3:00 το μεσημέρι, οι προσφορές ανοίχτηκαν και μάλλον κατοχυρώνεται στον κύριο Χατζητάτζη, τον επενδυτή, ο οποίος τον γνωρίσαμε σαν τον μεγάλο μέτοχο της ΠΑΕ ΑΟΚ. Με ένα πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό τίμημα της τάξης των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Οι υπόλοιπες προσφορές ήταν πολύ μικρότερες, τα 12, 13, ίσως μέχρι και τα 15 εκατομμύρια να φτάσαν, από ό,τι μου λένε οι πληροφορίες μου. Η προσφορά του κυρίου Χατζητάτζη ήταν η μεγαλύτερη, στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα είναι ένα έναυσμα για την ανάπτυξη, για την αξιοποίηση της Αλάνας και για την ανάπτυξη της Ηρακλίτσας και γενικότερα του παραλιακού μετόπου του Δήμου Παγκαίου. Μας αφορά άμεσα, το παρακολουθούμε. Πιστεύω και ο Δήμαρχος θα κάνει τις σχετικές του επαφές όταν έρθει η ώρα με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία. Και ας ελπίσουμε να μας παρουσιάσει ένα σοβαρό master plan και να έχουμε μια αίσια κατάληξη σε αυτό το θέμα που πάρα πολλά χρόνια βλέπετε ότι μας βασάνιζε, η αξιοποίηση της Αλάνας της Ηρακλίτσας.